με συμπτώματα υποθερμίας και ελαφρά τραύματα. Οι 8 επιβαίνοντες στο ρημουλκό Βίκινγκ ανασύρονται από τα βράχια και μεταφέρονται από άνδρες της ΕΜΑΚ στο σημείο που μπόρεσε να προσεγγίσει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να τους μεταφέρει στο Κέντρο Υγείας Μυρών. Το ρημουλκό υποσημεία Τινησίας είχε αναχωρήσει από την Αλεξάνδρεια με προορισμό τη Μαγιόρκα, σύροντας πλατφόρμα εργασιών εκβάθυνσης. Λόγω του καιρού είχε δέσει στον κόλπο της Μεσαράς, όμως στη διάρκεια της νύχτας παρασύρθηκε από τον άνεμο και τον ισχυρό κυματισμό. Όπως φαίνεται, το πλήρωμα αντιλήφθηκε τον κίνδυνο μόνο όταν το σκάφος προσάρεξε πάνω στα βράχια και εξέπεμψε σήμα κινδύνου λίγο μετά τις 6 το πρωί. Η φορτηγίδα βυθίστηκε ενώ οι 8 επιβαίνοντες έπεσαν στη θάλασσα όταν αντιλήφθηκαν ότι έρχεται η ώρα να βυθιστεί και το ρημουλκό. Το σκάφος είχε προσαράξει στα ευαθή και υπήρξε εισρωή υδάτων και κίνδυνος για το πλήρωμα. Από τη στεριά εμείς για το πλήρωμα έπεσε στη θάλασσα, προσέγγισε προς εμάς και καταφέραμε με ασφάλεια να τους μεταφέρουμε πλην ενός ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά στα πόδια και τους μεταφέρει και τους παρέλαβε το ΕΚΑΒ. Άνδρες της ΕΜΑΚ και των πυροσβεστικών υπηρεσιών της Μεσαράς τους περισυνέλεξαν με ασφάλεια, χωρίς να χρειαστεί να πέσουν στο νερό οι δίτες της υπηρεσίας που είχαν σπεύσει στο σημείο. Δώσαμε τις πρώτες βοήθειες στους τινήσιους, οι οποίοι ήταν 8 σύνολο, εκ των οποίων ένας ήταν τραυματίας. Και αρχίσαμε σιγά σιγά να τους ανεβάζουμε πάνω, να τους προλάβει το ΚΑΒ. Η διαδικασία δεν ήταν εύκολη, το μέρος ήταν δύσβατο, κακοτράχαλο θα έλεγα. Το σκάφος παραμένει ημιβυθισμένο με τις καιρικές συνθήκες να καθιστούν δύσκολες τις προσπάθειες του λιμενικού και ιδιωτικών σκαφών να αποτρέψουν το ενδεχόμενο θαλάσσιας ρύπανσης. Πάνω από 8 βοφόρο αέρα και γι' αυτό δεν μπορούσε να επέμβει και το σκάφος του λιμενικού που είχε έρθει για βοήθεια από την Αγία Γαλήνη. Ήδη στην περιοχή έχουν μεταφερθεί 1.400 μέτρα πλωτού φράγματος από την Αγία Γαλήνη και το Ηράκλειο, ενώ σε επιφυλακή βρίσκεται και σκάφος από τους καλούς λιμένες, εφόσον καταστεί δυνατή απάντληση των καυσίμων. Το κεντρικό λιμεναρχείο Ηρακλείου σχηματίζει ήδη δικογραφία σε βάρος του πλοιάρχου του σκάφους. Την ίδια στιγμή, έξω από το λιμάνι του Ηρακλείου, το κρουαζιερόπλοιο Κώστα Μεντιτερανέα προσπαθούσε επί 3 ώρες να δέσει με ασφάλεια. Στις 7 το πρωί, ο πλοίαρχος ενημέρωσε τις λιμενικές αρχές ότι κρίνει ως μη ασφαλείς τις συνθήκες για την είσοδό του στο λιμάνι εξαιτίας των ανέμων και του κυματισμού. Λόγω των θυελωδών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή τοπικά εκείνη την ώρα, εκτιμήθηκε από τον πλοίαρχο ότι δεν ήταν ασφαλής η προσέγγιση, οπότε και αναβλήθηκε προσωρινά ο κατάπλους του στο λιμένα μας. Ρημουλκά και πλοηγός που έσπευσαν δίπλα του επιχειρούσαν επί 3 ώρες να κατευθύνουν τις κινήσεις του για να αποσωβηθεί οποιοδήποτε κίνδυνος πρόσκρουσης στο λιμενοβραχίωνα. Το κρουαζιερόπλοιο με 1.898 επιβάτες και 848 μέλη πληρώματος έδεσε τελικά με ασφάλεια στην κεφαλή της προβλήτας 4-5 στις 10.30 το πρωί. Έχω ξαναπεί ότι το λιμάνι του Ηρακλείου μπορεί να υποστηρίξει οποιαδήποτε επιχείρηση, όσο δύσκολη και αν είναι, και αυτό φαίνεται από πολλά περιστατικά που έχουμε διαχειριστεί κατά το παρελθόν.